Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σταύρο, γεια σου. Καλημέρα σε όλους. Καλές οι συνθήκες νομίζω, καλύτερες έτσι από ό,τι περιμένεις. Εντάξει, δεν ξέρω τι συνέβαινε, εγώ δυσκολεύομαι έτσι κι αλλιώς δεν είμαι καλά. Έδεσε από τις 19 βαθμούς γι' αυτό. Ναι, ναι. Και γενικώς τώρα εδώ η κλεισούρα δεν είχα συνηθίσει. Τα λιμάνια, τις πρασινάδες και τα δέντρα. Το γήπεδο είναι ωραίο, το γήπεδο. Αυτή η αίσθηση, το χόρτο, η επαφή με την ομάδα, η προπόνηση, έστω. Πραγματικά, το να μυρίζει χορτά. Είναι ωραίο. Πέρα το χρήσιμο της δουλειάς και η επαφή και η καθημερινότητα, είναι και άλλη... Μυρίζεις ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, να το πω έτσι αδόκιμα μένα, αλλά αυτό είναι. Ναι, ναι. Τέλος πάνω αυτά, τελειώσαν και για φέτος. Τώρα γραφείο, στούντιο, αυτά, άλλη κατάσταση. Με τη μεγάλη συνέντευξη του Λουτσέσκου, την απολογιστική στους Έλληνες εκπροσώπους των μέσων που ήταν στην Ολλανδία. Όχι με κάποια πολύ μεγάλη είδηση, πέρα από την παραδοχή του λάθους για τη δήλωση που έκανε στο ξεκίνημα στους Ρουμάνους ότι δεν μπορούμε όπως είμαστε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Έπεσε η γραμμούλα. Σε πολύ πολύ λίγο θα ξαναπάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Όντως αυτή η δήλωση είχε κάνει αρκετό τόρο. Είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπό αυτές τις συνθήκες και από ποιο έτσι. Ψυχολογία την είπε ο Λουτσέσκο, ο οποίος γενικότερα είναι και αυθόρμητος. Πάμε ξανά, έχουμε τον Δημήτρη. Ναι, ναι. Λοιπόν, για το λάθος της δήλωσης ότι είναι πολύ νωρίς, ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, παραδέχτηκε ότι ήταν βιαστικό. Όπως ήταν βιαστικό να λέγει ότι πάμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Παραδέχτηκε ότι έχει πολύ καιρό ακόμα μέχρι τότε να ολοκληρωθούν τα ρόστερ, να δούμε και στην Ευρώπη τι θα κάνουν οι ομάδες και πού θα παίζει ο καθένας στη διάρκεια της σεζόν. Για το ότι έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι και μεταγραφικά. Ναι, ο πιο εύκολος μήνας μεταγραφικός είναι ο Αύγουστος, αλλά έπρεπε να είχαμε καλύψει καλύτερα κάποια κενά. Έχω δει πάνω από 80 παίχτες και έχω δώσει το OK για αρκετούς. Δυσκολευτήκαμε σε πολλές περιπτώσεις. Ότι στόχους βάζει πάντα ο μεγαλομέτοχος. Ότι το μήνυμα το ξεκάθαρο που περνάω εγώ είναι πως το μυαλό μας είναι μόνο στην Μπεϊτάρ και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να τα κερδίσουμε αυτά και να πάρουμε αυτοπεποίθηση και να κερδίσουμε χρόνο για να βάλουμε τους νέους παίχτες στο κλίμα της ομάδας μας. Για ότι ζήτησα τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις μεταγραφές. Προσωπικότητα, ταχύτητα και ευκολία στο γκολ. Αυτές ήταν κατά τη γνώμη μου μεγάλες αδυναμίες που έπρεπε να καλυφθούν για την ομάδα. Αρνήθηκε να απαντήσει στο αν θα είναι τελευταία του χρονιά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αφού μπαίνει και στην τελευταία χρονιά του συμβολέου, ότι οπότε θέλω να ζω την κάθε στιγμή, την κάθε μέρα. Και κάπως έτσι έκλεισε όλα αυτά τα διάστημα με τα πάνω και τα κάτω, όπως λέγαμε και χθες, και για τον προπονητή. Δημήτρη, κάνοντας αυτή την απολογιστική κουβέντα, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν τόσο συνέντευξη ο Λουτσέσκου μαζί σας, τον είδατε λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο χαλαρό από ό,τι στην αρχή της προετοιμασίας. Χαλαρό εννοώ να έχει βγάλει συμπεράσματα, να είναι λίγο πιο σίγουρος, λίγο πιο κατασταλαγμένος με αυτή την έννοια, έτσι. Χαλαρός δεν μπορεί να σε ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν αλλιώς όταν φτάσαμε στην Ολλανδία και ήταν ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ ήταν σε μεγάλη πίεση για να βάλει παίκτες. Δεν τους έβαλε στο ποσοστό που θα ήθελε. Αυτό αφού πλέον το συνειδητοποίησε, το κατάλαβε. Βεβαίως έχουν γίνει πολλές επαφές και με τον Σαββίδη. Βεβαίως και ο Σαββίδης έστειλε τα δικά του μηνύματα στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πλέον έχει, νομίζω το έχει δει διαφορετικά και σωστά, ότι έγινε ό,τι έγινε, δεν μπορούμε να κλαίμε πάνω από αυτό που έγινε. Πάμε να παίξουμε τα πιο σημαντικά παιχνίδια με τους Ισραηλινούς, με την ελπίδα ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί, ώστε να κερδίσει χρόνο και να βάλει τους νέους παίκτες που θα έρθουν και στην πορεία. Από αυτή την πλευρά, ότι το έχει συνειδητοποιήσει όλο αυτό το έργο, ας πούμε ότι είναι καλύτερα. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί νωρίτερα και το κενό στο φορ και το κενό στο χαφ στον άξονα, όπου ειδικά εκεί ο ΠΑΟΚ έχει μόνο δύο ποδοσφαιριστές. Όντως, βέβαια. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Ναι, αλλά δεν μπορείς πλέον να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ναι, από την άλλη πάλι. Ναι, μεν άργησε να αποκτήσει επιθετικό, τουλάχιστον πήρε κάποιον που ήταν προτεραιότητά του, έτσι. Εδώ επάνω για τον Σαμάτα πρέπει να πούμε ότι από όλες τις πλευρές στον ΠΑΟΚ και από τον προπονητή και από οπουδήποτε ακούς καλά λόγια. Είναι ευχαριστημένοι για τον παίχτη που πήραν.
για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, για την εκτέλεση, τα δύο πόδια, το κεφάλι που είναι πολύ καλός, για το ότι μπορεί να βγει εκτός περιοχής και μόνος του να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Είναι αρκετά αισιόδοξη. Δηλαδή ότι ναι, άργησε η ομάδα, δεν πήρε τον πρώτο στόχο που ήταν ο Καμπιαντίνη, οκ, αλλά στο τέλος έγινε δουλειά, έχει πάρει ένα καλό παίχτη ο ΠΑΟΚ, που ναι, δύσκολα θα τον υπολογίσει στο πρώτο παιχνίδι, οκ, της άλλης εβδομάδας στην Τούμπα, αλλά εντάξει, έχει τον Μπράντον, έχει το Τζίμα και από το Ιδράλ και μετά και ο Σαμάτα θα είναι πιο πολύ στο κλίμα. Ο Σαμάτα που εθεάθη σήμερα πρωί στην Τούμπα να κάνει το ατομικό του πρόγραμμα μαζί με τον Ντόγκλας Αουγκούστο, έτσι ώστε την Πέμπτη να είναι και αυτοί και οι δύο σε καλύτερη κατάσταση να μπουν με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Μεταγραφικά πλέον πού στρέφονται οι προτεραιότητες? Παρά το ότι επικοινωνιακά βλέπουμε, είπαμε αναφορές για τον Μπέλκα που πάντα είναι στο στόχαστρο και γίνεται η προεργασία. Στον Καρασκάλ της Τσέσικα Μόσχας, ένα παίχτη που εντάξει, τα δεδομένα τώρα το να δώσει ο ΠΑΟΚ 4,5 εκατομμύρια για το 50% είναι λίγο πολύ υπερβολικό ή απίστευτο, αλλά το κρατάμε γιατί και εκεί διαμορφώνει προϋποθέσεις και κάνει την προεργασία του. Δεν βιάζεται για μεσοεπτικό. Εγώ πιστεύω ότι μεσοεπτικό θα πάρει ο ΠΑΟΚ όταν προκριθεί από τους Ισραηλινούς. Εκεί θα πάρθει απόφαση για να κάνει μια υπέρβαση για έναν ακόμη μεσοεπτικό που θα έρθει μαζί με Νάρη, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς και τον Τάισον. Σίγουρα για το χαφ του άξονα εκεί οι προσπάθειες αυτές τις μέρες γίνονται όλο και πιο έντονες. Παίχτη που έχει ομάδα κυρίως και προσπαθεί να απεγκλωβιστεί, να διαμορφώσει μια συνθήκη καλή οικονομικά για τον ΠΑΟΚ ή για τον ΟΣΔΟΕΦ που και αυτός κάπως έτσι είναι και γι' αυτόν οικονομικά γίνεται διαπραγμάτευση. Εκτιμώ ότι η επόμενη είδηση θα έχει να κάνει με αυτόν τον παίχτη στο κέντρο και στον άξονα. Mm-hmm. Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.